Τι πάρες μου? Story time. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία από την παλιά μου δουλειά. Μια ιστορία που ελπίζω να μην βλέπει ο παλιός μου διευθυντής, γιατί δεν θα με κάνει ιδιαίτερα καλό υπάλληλο. Έχω πολλές ιστορίες από τη δουλειά να σας πω. Μου έχουν τύχει πολλά στραβά παράξενα και πολύ αστεία. Και τώρα που πήραμε φόρα, να πω και για το Discord. Έχουμε φτιάξει ένα σερβερ Discord Παναγιώτης Μήλας. Έχουμε μαζευτεί εκεί ένα παρεάκι 4.500 άτομα και όλο και αυξανόμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. Το Discord το έχω εντάξει και στο κανάλι μου και στα live με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Ελάτε στην παρούλα μας στο Discord. Η ιστορία μας ξεκινάει περίπου 15 χρόνια πριν, όταν ακόμα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και στην αγορά, αλλά ακόμα και πάνω μου. Το μουτράκι αυτό δεν είχε καμία σχέση με τη ζωγραφιά που βλέπετε, ήταν ένα γλυκούτσικο, καθαρούτσικο μουτράκι από ένα νορμάλ σε εμφάνιση νεαρό. Έτσι λοιπόν, θα σας αφηγηθώ, σας βάζω στο κλίμα, τι έγινε μία μέρα στη δουλειά. Κάποιες φορές δουλεύαμε και Σάββατα, 2 Σάββατα το μήνα. Η δουλειά στα Σάββατα, για εμένα που ήμουν μηχανογράφηση, ήταν τελείως επιφυλακής, τελείως ρουτίνας. Δεν είχα κάτι να κάνω, δεν είχα να παράγω έργο. Είχα να είμαι εκεί για το μην συμβεί τίποτα, ώστε να το διορθώσω να το αντιμετωπίσω. Ωπα ρε Παναγιώτη, τι δουλειά κάνεις? Έτσι θα αφήσεις τον κόσμο, δεν θα του πεις τίποτα? Θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Τι πάρες μου, βίντεο σφίνα. Η δουλειά μου ήταν στη μηχανογράφηση και δούλευα στην εταιρεία Gilly Diet. Ναι, τη γνωστή, αυτό με το αδυνάτισμα. Όχι, δεν είχα σχέση εγώ ούτε με το αδυνάτισμα ούτε με τα φαγητά, ήμουνα στη μηχανογράφηση. Δηλαδή, υπολογιστές, σερβερ, δίχτυα, βάση δεδομένων, εκτυπωτές, τα πάντα όλα, software, hardware, ήμασταν μια ομάδα που τα αναλαμβάναμε εμείς. Η δουλειά μου λοιπόν ήταν ανάπτυξη, υποστήριξη και τεχνική και software. Αυτή ήταν η δουλίτσα μου. Κουτσομπόλες. Και επειδή ξέρω τι κουτσομπόλες είστε, θα με ρωτήσετε, Παναγιώτη, και τώρα τι δουλειά κάνεις? Τώρα δουλεύω στην Taste & Diet και τώρα είμαι υπεύθυνος μηχανογράφησης, γιατί είμαι μόνος μου σε αυτή τη θέση. Είμαι one man army. Εντάξει κουτσομπόλες μου. Και τώρα η μπάλα στον Παναγιωτάρα με τον blue background. Παναγιωτάρα, ρίξ' το, συνέχισέ το. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν, η δουλειά τα Σάββατα εκεί ήταν χαλαρή. Τον Αύγουστο δε, που όλοι λείπανε και είχαμε προσωπικό ασφαλείας, να το πω και έτσι. Τώρα θα μου πεις, τι προσωπικό ασφαλείας στην Gilly Diet που δούλευες? Έτσι το ονομάζανε, έτσι σας το μεταφέρω. Προσωπικό ασφαλείας σημαίνει ένας πολιτής, ένας διαιτολόγος και μια κοπέλα στο τηλεφωνικό. Έτσι λοιπόν, τον Αύγουστο ήμασταν τρεις και ο κούκος, κυριολεκτικά όμως. Έρχεται το Σάββατο να δουλέψω, πάω κι εγώ χαλαρός, ωραίος, άνετος, με σαγιονάρα, με βερμουδίτσα και με ένα κοντομανικάκι. Σκάω μύτη, λες και πήγα παραλία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάω πάνω, δεν είχε ούτε διευθυντές, ούτε υπεύθυνους πωλήσεων, δεν είχε τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό και εγώ πήγα χαλαρός λοιπόν. Αύγουστος, λείπαν όλοι, ούτε διευθυντές, για πάρτι μας η εταιρεία. Να πω κιόλας ότι η μηχανογράφηση ήταν στο δώμα. Σκεφτείτε το, αν σας έρθει, πήγαινε μέχρι τον τέταρτο όροφο και για να πας στη μηχανογράφηση ανέβαινες σκάλες. Τόσο απομονωμένους μας είχανε. Ακόμα ένα λιθαράκι λοιπόν σε όλη αυτή τη χαλαρότητα. Πάω λοιπόν εγώ πάνω στο δώμα, ανοίγω υπολογιστές κτλ. Και ξεκινάει η βαρδιά μου, η εργασία μου. Παιδιά, βαριόμουν και νίσταζα. Και λέω, ρε εσύ, τι να κάνω τώρα? Βάζω τα χέρια μου έτσι λίγο πάνω στο γραφείο, λέει, έτσι να κλείσω λίγο τα μάτια, να ξεκουραστώ μόνο. Κάτι δεν με βόλευε. Από εδώ το κεφάλι, από εκεί το κεφάλι, δεν με βόλευε. Λέω, δεν είναι μαλακά. Δεν μ' αρέσει, δεν είναι μαλακά. Κοιτάω δεξιά-αριστερά να χρησιμοποιήσω κάτι σαν μαξιλάρι. Δεν είχε. Βγάζω την μπλούζα μου, όπως σας είπα, εκεί μόνος μου ήμουν, δεν υπήρχε άλλο στο γραφείο. Την κάνω, τη διπλώνω και την κάνω σαν μαξιλαράκι. Τη βάζω πάνω στα χέρια. Ωρε φίλε, λέω, εδώ είσαι. Ό,τι πρέπει. Εντάξει, λέω, λίγο έτσι, απλά να ξεκουράσω τα μάτια. Τα ξεκούρασα τα μάτια, δεν λέω. Κάποια φάση ξυπνάω από το τηλέφωνο. Χτύπαγε το τηλέφωνο. Τόσο πολύ ξεκούρασα τα μάτια. Χτυπάει μία, χτυπάει δύο, χτυπάει τρεις. Όπα, λέω, κάτσε τηλέφωνο. Καταρχήν με το που άνοιξα τα μάτια, παιδιά, δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Ήμουνα σπίτι, ξύπνησα, πρέπει να πάω δουλειά, πρέπει να κάνω κάτι. Μέχρι ο εγκέφαλος να μου πει, μεγάλε, δουλειά είσαι, και τον πήρες κανονικά.
Τέλος πάντων, έρχεται στην πραγματικότητα το μυαλό, παίρνω χαμπάρι ότι είμαι στη δουλειά και ότι χτυπάει το τηλέφωνο και πρέπει να το σηκώσω. Οκ, κανένα πρόβλημα. Εντολή ο εγκέφαλος στο χέρι, σηκώσω το τηλέφωνο. Δεν κούνησε φίλο, παιδιά. Τίποτα. Κοινώς είχε μουδιάσει όλο μου το χέρι από τον νόμο και κάτω. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Και κούναγα μόνο τον νόμο. Οκ, κανένα πρόβλημα. Σχέδιο Β. Εντολή στο άλλο χέρι. Σήκωσε το τηλέφωνο. Και το άλλο χέρι, παιδιά, μου μουδιάσανε από τον ύπνο. Δεν ξέρω πώς κοιμήθηκα και τα δύο χέρια. Και τώρα να χτυπάει το τηλέφωνο, τα χέρια μου να έχουν κρεμάσει και να κάνω κάτι τέτοια εγώ τώρα για να πιάσω το τηλέφωνο. Ποτέ, εννοείται, το συζητάμε. Πάω με τα πουλά στο τηλέφωνο με τη μύτη σαν τον παπαγάλο, παιδιά. Κάνω έτσι με τη μύτη, το ρίχνω το ακουστικό κάτω. Σκεφτείτε το σκηνικό αυτό. Σκεφτείτε να έχει κάμερα να με κατέγραφε. Ρίχνω το ακουστικό κάτω και λέω τώρα πρέπει να μιλήσεις ζωηρά, ρε παιδί μου. Μην καταλάβει κανείς ότι κοιμόσουνα. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν είσαι από τον ύπνο και απαντάς τηλέφωνο, ψιλοφαίνεται. Λέω τώρα θα απαντήσω σκληρός, ζωηρά. Και παιδιά, κάνω ένα. Χειρότερο δεν γινότανε. Πρέπει να στάξε και σάλιο. Και μου λέει ο άνθρωπος σε μια άλλη γραμμή, έλα ρε, κοιμάσαι. Ο εγώ τώρα, ο ψεύτης, όχι, όχι, τι όχι ρε μεγάλε, έχεις λιώσει τον ύπνο. Τέλος πάντων, δεν επέμεινε ο άνθρωπος, ήταν ευγενικός, κάτι μου είπε και να του φτιάξω. Εντάξει, του λέω. Και παιδιά, ακόμα και το πραγματάκι που κλείνει το τηλέφωνο, με τη μύτη το πάτησα. Ακόμα δεν είχαν ξεμουδιάσει τα χέρια μου. Μετά άρχισα να τα κουνάω λίγο από εδώ, από εκεί, άρχισαν αυτές οι βελόνες, οι καρφίτσες που σε χτυπάνε. Πω, από τι σπαστικό πράγμα αυτό. Έκανα και μετά τα χεράκια μου έτσι, ήρθε το ρεύμα, καρφίτσες παντού, καρφίτσες, αλλά ήρθε το αίμα πίσω. Είμαστε okay λοιπόν. Λέω τώρα, κοίτα, δεν πρέπει να το ξανακάνω αυτό, μην ξανακοιμηθώ πάλι τώρα και γίνω ρόμπα και έρθει και κανείς απάνω, ούτε χαμπάρι δεν θα έπαιρνα. Εγώ λέγα θα τον ακούσω από τη σκάλα. Τι να ακούσει, ρε μεγάλε. Χειροβομβίδα να ρίξω, δεν θα ακούγε τίποτα. Τέλος πάντων, πήρα το μάθημά μου, λέω τώρα θα κάτσω στην καρέκλα και εντάξει, ρε παιδί μου, άμα είναι να ξεκουράσω λίγο τα μάτια πάλι. Δεν το πήρα το μάθημά μου, όπως καταλάβατε. Απλά θα κάνω λίγο το κεφάλι πίσω. Έτσι, θα κάτσω έτσι στην καρέκλα. Εντάξει. Φοβερή λύση, τέλεια. Μια χαρά. Πώς τώρα να σας το πω ακριβώς. Ναι. Έκατσα στην καρέκλα έτσι, νίσταζα τόσο πολύ, με παίρνει απότομα ο ύπνος, κάνω το κεφάλι μου πίσω, ακούω ένα ντουπ και έκανα καρούμπαλο. Χτύπησα στο μάρμαρο πίσω. Και αυτός λοιπόν είναι ο υπάλληλος του μήνα. Νομίζω ότι μετά από αυτό, μετά από δύο μουδιασμένα χέρια, μία απεγνωσμένη προσπάθεια να μιλήσω στο τηλέφωνο και καλά χαλαρός και έσταξε σάλιο, και μετά ένα καρούμπαλο πάλι από τον ύπνο που χτύπησα απότομα πίσω στο μάρμαρο, θα πρέπει να με κάνουν υπάλληλο του μήνα. Θα πρέπει να μου βάλουν κάδρο όπως του Μπομπ Σουγκαράκι που βάζει στο εστιατόριο κάθε μήνα. Το αξίζω νομίζω. Τι πάρεις μου αυτή την ιστορία είχα να μοιραστώ μαζί σας. Έχω πάρα πολλές ιστορίες από τη δουλειά, έχουν γίνει πολλά στραβά και αστεία. Θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε αν σας άρεσε και αν θέλετε να συνεχίσουμε ιστορίες από τη δουλειά. Και φυσικά, να σας θυμίσω, εάν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like. Και ακόμα πιο σημαντικό, εάν δεν είστε συνδρομητές στο κανάλι και σας αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζω, μην ξεχνάτε τι πάρες μου, να κάνετε μία εγγραφούλα και να πατήσετε το καμπανάκι. Είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω που με έχετε φτάσει στους 166.000 συνδρομητές. Το χρωστάω σε εσάς. Σας αγαπάω πολύ και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που μου έχετε δείξει τόσα χρόνια. Πάμε τυπάρες μου, γράψτε μου τα σχόλια, γράψτε μου ιστορίες δικές σας από τη δουλειά, τι σας έχει συμβεί και φυσικά μην ξεχνάτε να μου γράψετε εάν σας αρέσει το story time και θα θέλετε να το συνεχίσουμε. Από εμένα και την όμορφη Αγγέλη μου, να είστε όλοι καλά, γεια σας!